Θέλω να πάμε λίγο και να αναφερθούμε στο φαράγγι του δικτάμου και σε έναν εθελοντικό καθαρισμό ο οποίος βρίσκεται πρώτων πυλών, σωστά, και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Μαΐου. Και εμείς, ξέρεις, αγαπάμε αυτές τις εθελοντικές δράσεις και τις στηρίζουμε και καλό είναι να συμμετέχουμε, όσοι μπορούμε και βρισκόμαστε εκεί κοντά στην περιοχή, να συμμετέχουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Νικηφοράκη, αντιδήμαρχος Κεραμιών, και τον κύριο Νικήτα Μαρμαριτσάκη, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοχωρίου Άγιος Γεώργιος. Την καλησπέρα και στους δύο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, Γεωργιόπουλε, και εσάς και στους δύο. Να είστε καλά. Αντιδήμαρχε, να ξεκινήσω με εσάς. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι στο Λευκό Νορέων του Δήμου Χανίου και συγκεκριμένα στο χωριό Κατοχώρη. Η πρωτοβουλία αυτή που γίνεται την Κυριακή 22, να το διορθώσω, την Κυριακή 22 του μηνός, είναι μια πρωτοβουλία που την έχει ξεκινήσει τώρα και πολλά χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, και τα τελευταία χρόνια συμμετέχει και στη δράμη και ο εθελοντές και ο Δήμος, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων. Ξέρετε ότι μια πρωτοβουλία που είχαμε κάνει από πέρσι και την είχαμε παρουσιάσει και στην εκπομπή σας πάλι, παρουσιάσαμε 7 περιπατητικές διαδρομές στο Δήμο Χανίων. Από τις 7, οι 3 είναι στο Κεραμιά. Και η μία είναι το φαράγγι του δίκταμου, ένα πανέμορφο φαράγγι, το οποίο καταλήγει στο στήλο από κορώνου. Ένα όμορφο φαράγγι, και αυτή η δράση προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρο να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην πετάει απορρίμματα στο περιβάλλον, και να του δώσουμε και το κίνητρο να επισκεφτεί το φαράγγι μας και να το διασχίσει. Κύριε Μαρμαριτσάκη, είστε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μιλάμε για μια δράση στην οποία φαντάζομαι ότι θα θέλετε να συμμετάσχουν όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου, αλλά όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Και έχει στόχο όχι μόνο να αναδείξει την περιοχή σας, να καθαρίσετε, αλλά με τον τρόπο σας έτσι καλωσορίζετε και τους επισκέπτες, τους τουρίστες που θα φτάσουν, αν δεν έχουν ήδη φτάσει στο χωριό. Βεβαίως. Την καλησπέρα μου και από μένα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Αυτή η δράση σαφώς μας δίνει τη δύναμη και τη θέληση και εμάς και στο σύνολο των χωριανών και των επισκεπτών να γινόμαστε μια γροθιά για το καλό του τόπου, να αναδεικνύουμε τον τόπο μας, να τον καθαρίζουμε. Και χρόνο με το χρόνο βλέπουμε συνεχώς μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Να μας δώσετε και μερικά έτσι στοιχεία για το τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή. Δηλαδή, εσείς θα δώσετε σε όλους όσοι θα συμμετάσχουν γάντια, σακούλες, οτιδήποτε χρειάζεται, τον εξοπλισμό δηλαδή, λοιπόν, για τον καθαρισμό. Ακριβώς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Κυριακή το πρωί βρισκόμαστε όλοι εδώ που είμαστε τώρα στην πλατεία του χωριού, την κεντρική πλατεία του χωριού, 7.30 ώρα. Παίρνουμε παρουσίες, μοιράζουμε γάντια, μοιράζουμε σακούλες, μοιράζουμε ένα πρωινό, μοιράζουμε νερά για τον κόσμο. Τους παίρνουν το λεωφορείο, το οποίο το έχει πληρώσει και το έχει κλείσει ο Σύλλογος. Τους πάμε από την άλλη πλευρά του φαραγγιού και ξεκινάμε δηλαδή από το στήλο από κορώνου προς το Κατοχώρη. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώσουμε, να βγούμε εδώ πάλι στην πλατεία του χωριού όλοι και να τους κάνουμε ένα κέρασμα, όπως κάνουμε το καθιερωμένο κέρασμα που κάνουμε κάθε χρόνο, και να τους ευχαριστήσουμε, να μαζέψουμε το σύνολο των σκουπιδιών ό,τι έχουμε μαζέψει, να έρθει με τη σειρά του ο Δήμος να τα πάρει, που γίνεται κάθε χρόνο, και να τους ευχαριστήσουμε. Και έτσι να δουν και το. Μάλιστα. Να δουν όλη τη διαδρομή. Αντιδήμαρχε, να απευθύνουμε για ένα κάλεσμα στον κόσμο να συμμετέχει. Βεβαίως, επιθυμούμε όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να έρθουν να ενημερώσουν στα τηλέφωνα που υπάρχουν στο δελτίο τύπου που έχει βγει, να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να ξέρουμε και πόσα λεωφορεία θα χρειαστούμε. Και θέλουμε να έρθει ο κόσμος, γιατί εκτός από τη βοήθεια που μπορεί να βάλει και τον εθελοντισμό του, να δει γιατί αξίζει αυτό το φαράγγι. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, ένα πολύ εύκολο και προσβάσιμο μέρος και για μικρά παιδιά. Μπορούν να το συνδυάσουν όλοι σαν μια εκδρομή. Κρατάει περίπου 3 ώρες η διαδρομή του, δεν είναι πολύ μεγάλο. Και καταλήγει εδώ πέρα στην πλατεία του χωριού, που μπορούμε να πάμε να σας δείξουμε και μια πηγή νερού που υπάρχει εδώ πάμε, πέρα. Πάμε και να κλείσουμε με αυτή την όμορφη εικόνα. Πάμε, αντιδήμαρχε, να δούμε και την πηγή με την ευκαιρία. Η πηγή, φυσική πηγή, που έρχεται το νερό από τα Λευκά Όρη. Όπως θα τη δείτε τώρα, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Α. Εδώ πέρα τρέχει
χειμώνα, καλοκαίρι, πάρα πολύ αυτό νερό και καθαρό νερό. Και καταλήγει στο Φαράγγι. Εξαιρετικό, Δήμαρχε. Να έρθουμε να δροσιστούμε και να γνωρίσουμε και τον τόπο εκεί. Ακριβώς. Βγαίνοντας από το Φαράγγι, πίνουμε νερό, δροσιστούμε και θα κάνει και ένα κέρασμα ο σύλλογος, όπως πάντα. Ένα κρασάκι. Μπράβο. Μου επιβεβαιωθείτε τώρα. Λοιπόν, με το καλό να τα πούμε για από κοντά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ξέρετε πόσο όμορφο είναι να δίνεις βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά οργανώνουν, σχεδιάζουν, το προσπαθούν. Σε πολλές περιπτώσεις περισσότερους, ακόμα και με δικούς τους πόρους, τους δίνεις βήμα λοιπόν και επικοινωνούν με όλη την Κρήτη γενικά. Και πόσο φαίνεται ότι αγαπούν τον τόπο τους. Γιατί τον φροντίζουν και δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή και στέλνουν και ένα μήνυμα στη νέα γενιά λοιπόν.